Είναι μια μεγάλη δημοκρατική τομή. Με τον νόμο τον οποίον ψηφίσαμε, εισάγαμε την υποχρέωση του συντάγματος στη λειτουργία, την εφαρμογή του συντάγματος στη λειτουργία της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό ήταν το βασικό χαρακτηριστικό της επιλογής μας, η εφαρμογή της δημοκρατίας, η λειτουργία της διαφάνειας και η ισονομία και στον χώρο των τηλεοπτικών συχνοτήτων. Ταυτόχρονα με τη διαδικασία διοδότησης των παρόχων περιεχομένου τηλεοπτικού σήματος, διασφαλίσαμε και την παροχή ψηφιακού σήματος σε όλη την Ελλάδα, κάτι που δεν είχατε κάνει τόσα χρόνια, και ταυτόχρονα αναστήλαμε και το μονοπόλιο, το ιδιωτικό μονοπόλιο στην παροχή ψηφιακού σήματος και δημιουργήσαμε ένα πλαίσιο ανεξάρτητης και τίμιας λειτουργίας στον χώρο των τηλεοπτικών συχνοτήτων. Κάτι το οποίο 25 χρόνια σε ένα καθεστώς ανομίας δεν τολμήσατε ή δεν μπορέσατε, γιατί δεν είχατε δυνάμεις να το κάνετε. Εμείς όμως με την επιλογή του ελληνικού λαού τον Ιανουάριο και με τη στήριξη της κοινωνίας προχωρήσαμε και τον Ιανουάριο και τον Σεπτέμβριο σε αυτή τη σημαντική αλλαγή, που είναι ένα βασικό δημοκρατικό δικαίωμα της χώρας μας και η εφαρμογή του συντάγματος. Αυτό που ο Πρωθυπουργός είπε από το βήμα των προγραμματικών δηλώσεων. Επειδή εμείς είμαστε κάθε λέξη του συντάγματος, άρθρο 15, παράγραφος 2. Οι τηλεοπτικές συχνότητες είναι κάτω από τον έλεγχο του κράτους. Κάτι το οποίο επιλέξατε να μην κάνετε όλο το προηγούμενο διάστημα. Όμως αυτή τη δημοκρατική τομή, εδώ και 3,5 μήνες, προσπαθείτε με κάθε τρόπο να την καθυστερήσετε. Να μην επιτρέψετε να εφαρμοστεί. Και δεν βιάζεται η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση υποχρεούται έναντι του λαού να εφαρμόσει το Σύνταγμα. Κάτι που πιθανά για κάποιο κόμμα της Βουλής που μας ρώτησε δεν είναι σημαντικό έγγραφο της ελληνικής δημοκρατίας. Όμως εμείς βιαζόμαστε και περιμέναμε η αντιπολίτευση να βγάλει πρόεδρο. Περιμέναμε σε 3 συνεχείς διασκέψεις των προέδρων της Βουλής να συμφωνήσετε σε αυτό που είναι συνταγματική σας υποχρέωση. Να συγκροτηθεί δηλαδή με ομοφωνία, είναι δυνατόν, η ανεξάρτητη αρχή του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Όμως όλες αυτές οι προσπάθειες, ακόμα και 2 τροπολογίες που διεύρυναν τον αριθμό του ΕΣΟΡΟΥ και μία που μετέφερε την αρμοδιότητα του Υπουργού Επικρατείας στη Βουλή για τον αριθμό των τηλεοπτικών καναλιών, καμία από αυτές τις κινήσεις συνένεσης και συνεργασίας που έκανε η κυβέρνηση δεν έγινε αποδεκτή από την αντιπολίτευση. Και επειδή εμείς επιμένουμε στην εφαρμογή του συντάγματος, στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν θα κάνουμε πίσω από αυτή τη βασική δημοκρατική μας υποχρέωση. Και επειδή καταλαβαίνουμε ότι το θέμα αυτό αφορά όλη τη Βουλή και πρέπει να συζητηθεί μπροστά στους Έλληνες πολίτες, προς όφελός μας είναι, μην ανησυχείτε, δεν θα μας κάνετε κακό. Η Πρόεδρος εισηγήθηκε και εισηγητές και αγορητές να υπάρχουν από όλα τα κόμματα. Όμως εσείς είχατε τόση πρεμούρα, και ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Δένδιας, να δημιουργήσουν θέμα που δεν ακούσατε καν την εισήγηση. Που λέει τοποθετήσεις και όχι με συνοπτική διαδικασία επικυρώσεως σύμβασης. Ο δε κύριος Θεοχάρης δεν κατάλαβε καν ότι δεν συζητάμε τώρα για την συνταγματικότητα. Κύριε Θεοχάρη, να σας ενημερώσω. Θα έλθει θέμα συνταγματικότητας, είμαστε σίγουροι. Θα προσπαθήσετε με κάθε τρόπο να σταματήσετε αυτό που θα κάνουμε. Να γίνει διαγωνισμός και να δοθούν άδειες. Οι συνεργασίες σας τελειώσανε. Θα δοθούν άδειες και θα γίνουν διαγωνισμοί μπροστά στους Έλληνες πολίτες. Εμείς ξέρουμε ότι θα κάνετε ό,τι είναι δυνατόν. Δεν έχουμε τα όπλα τα δικά σας. Είναι γεγονός. Δεν έχουμε ούτε το βαθύ κράτος, ούτε τα πλούσια γραφεία, ούτε τα ωραία, αν θέλετε, λόγια των δικηγόρων στη Βουλή. Έχουμε ένα σύμμαχο. Την ελληνική κοινωνία, τη δημοκρατία, τον ελληνικό λαό. Εξαιτίας αυτού του σύμμαχου και με αυτόν τον σύμμαχο, τα κανάλια θα μπουν σε διαγωνισμό και θα δοθούν άδειες. Μην ανησυχείτε. Θα γίνουν όλα. Και θα γίνουν με τη διαδικασία που πρέπει, με τη συζήτηση που πρότεινε η Πρόεδρος και καλά έκανε το Προεδρείο της Βουλής. Και δεν είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Αναγνωρίζουμε την αυτονομία και τη δεοντολογία του Προεδρείου. Αλλά είναι στελέχη, σύντροφή μας και προτείνανε να γίνει με διάλογο η συζήτηση στη Βουλή. Κάτι που κανείς σας δεν θα τολμούσε να κάνει όταν στην κυβέρνηση. Και επιτρέψτε μου να το πω, κύριε Βενιζέλο. Και εσείς δεν το τολμούσατε. Όπως δεν το τολμήσατε τόσα χρόνια να λύσετε το πρόβλημα της ανομίας στα τηλεοπτικά κανάλια. Εμείς ζητάμε τη συνεργασία. Να πάμε σε διαγωνισμό.
και να αναμετρηθούν όλοι τίμια μπροστά στους Έλληνες πολίτες. Έτσι θα αποκατασταθεί και αυτό το κομμάτι της δημοκρατίας στη χώρα μας. Έτσι θα προχωρήσουμε. Γιατί το θέλει ο λαός. Δεν το θέλουν οι καλαλάρχες, το θέλουν οι πολίτες όμως. Να προχωρήσει, κυρία Πρόεδρε, με την πρόταση στη διαδικασία. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Παφίλης.